γνωρίζετε ότι η επιχορήγηση των 14.000 ευρώ που τοποθέτησε η Δημοτική Αρχή στην πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού και για την οποία επικρίθηκε και από μένα, αλλά για το σύνολο σχεδόν της αντιπολίτευσης, την υπερασπίστηκε την Παρασκευή όταν ομίλησε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, λέγοντας ότι τα λεφτά αυτά, τα 14.000 ευρώ, φτάνουν. Το θέμα είναι, και τα γεγονότα απέδειξαν την Παρασκευή το μεσημέρι, ότι τα λεφτά δεν φτάνουν. Διότι στις 2 και 10 περίπου το μεσημέρι δεχθήκαμε τηλέφωνο τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δημοχείου να εγκρίνουμε εκτάκτως και την διαπεριφοράς έγκριση ποσού έκτακτης επιχορήγησης στις σχολικές επιτροπές της τάξεως των 30.000 ευρώ για πετρέλαιο. Δηλαδή, αφού ξέμειναν πρώτα τα σχολεία από πετρέλαιο, είπαν να κάνουν την Οικονομική Επιτροπή. Αυτό συμβαδίζει με τα λεγόμενα του Αντιδημάρχου Οικονομικών, τα λεφτά φτάνουν. Τα 14.000 ευρώ, όπως τα κοστολόγησε η Δημοτική Αρχή, φτάνουν για μάσκες, φτάνουν για αντισηπτικά, φτάνουν για συσκευές καθαρισμού του αέρα, φτάνουν για συγκρότηση κλιμακίων, για διενέργεια rapid test. Ας μας δώσουν επιτέλους την κοστολόγησή τους να δούμε αν φτάνουν. Τα γεγονότα όμως, έτσι όπως εξελίσσονται, τους διαψεύδουν. Και επιπρόσθετα, το δεύτερο θέμα ήταν να εγκρίνουμε την παράταση της σύμβασης για τα καύσιμα στο Δήμο Χίου, διότι αν δεν το κάναμε, τα αυτοκίνητα του Δήμου θα ξέμεναν και θα ήταν ακινητοποιημένα. Και αυτό γιατί. Γιατί στις 2 Φεβρουαρίου, έληξε η σύμβαση. Και αυτό παρακαλώ, σκεφτείτε το σε αντιδιαστολή με το γεγονός ότι στις 16 Φεβρουαρίου είχαμε Οικονομική Επιτροπή, οπότε δεν έφεραν κανένα τέτοιο θέμα, και στις 18 Φεβρουαρίου μας διαβεβαίωναν ότι όλα είναι εντάξει. Μάλλον ακατανόητη είναι η προχειρότητα και η συμπεριφορά της Δημοτικής Αρχής και όχι εμείς που αναδεικνύουμε και επικρίνουμε τις τακτικές της.